Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, μεγάλη μας τιμή που ήρθατε στο Star Forum. 30 χρόνια Star Κεντρικής Ελλάδας, περιφερειακής τηλεόρασης. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε εισπράξει σαν περιφερειακή τηλεόραση. Πώς την έχετε στο μυαλό σας? Καταρχάς, η χαρά είναι δικιά μου. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτό το σημαντικό φόρουμ το οποίο διοργανώνεται με θέματα επικαιρότητας που αφορούν και την τοπική κοινωνία, την περιφέρεια, αλλά και ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος. Παρακολουθώ τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τα ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία. Να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία. Έχετε αποδείξει ότι υπάρχει ουσιαστικός ρόλος για την περιφερειακή τηλεόραση ως ένα μέσο το οποίο μπορεί να αναδεικνύει με μεγαλύτερη συστηματικότητα θέματα τα οποία τελικά αφορούν τους πολίτες. Διότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρώτα και πάνω απ' όλα για τα δικά τους προβλήματα και προφανώς τα προβλήματα τα οποία είναι πιο κοντά τους. Οπότε εύχομαι κάθε επιτυχία και με το καλό στα 50 χρόνια. Για την περιφέρεια, τι έχετε ως προτεραιότητα? Θυμάμαι την απάντησή σας στη ΔΕΘ για θέματα υγείας, που είπατε ότι την πρώτη τετραετία δεν ασχοληθήκαμε με τα περιφερειακά νοσοκομεία τόσο σημαντικά. Είχαμε αυτή τη διαφορά με την πανδημία παροχής υπηρεσιών μεταξύ αθηνοκεντρικών και περιφερειακών νοσοκομείων. Τι άλλο έχετε πρώτη προτεραιότητα για την περιφέρεια για μας? Είναι πολλά αυτά τα οποία σχεδιάζουμε για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να τα παρουσιάσουμε πολύ αναλυτικά. Ένα σχέδιο το οποίο έχει παραπάνω από 500 έργα και παραπάνω από 4 δις εξασφαλισμένους πόρους. Καλύπτουν όλο το φάσμα των παρεμβάσεών μας για την περιφέρεια της Στερεάς όπως την οραματιζόμαστε το 2030. Μιλάμε για σημαντικά έργα υποδομής, μιλάμε για αρδευτικά έργα, μιλάμε για κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, για επενδύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού και φυσικά και της υγείας. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα, ο χώρος της έκθεσης της Ισλαμίας, θα αναμορφωθεί πλήρως με πόρους οι οποίοι προέρχονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το Περιφερειακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, αλλά και από το Περιφερειακό ΕΣΠΑ. Μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργήσει σε αυτόν τον χώρο ένα νέο πόλο ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για μια σημαντική αστική ανάπλαση που θα την χαρούν, πιστεύω, όλοι οι πολίτες του Δήμου και όχι μόνο. Αυτά τα σχέδιά σας θέλετε να τα υλοποιήσετε με το σημερινό Περιφερειάρχη ή θέλετε να βγει κάποιος άλλος? Θέλω να τα υλοποιήσω με τον σημερινό Περιφερειάρχη, τον οποίο και στηρίζουμε στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Θέλω να τονίσω ότι το σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσουμε σε λίγο είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με την περιφέρεια αλλά και με τους Δήμους. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτά είναι σχέδια τα οποία πρέπει να προκύπτουν συνεργατικά. Εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς να μας υποδείξετε ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, πού πρέπει να κατανείμουμε τους πόρους τους οποίους μπορούμε να διαθέσουμε στην περιφέρεια. Και κατά συνέπεια προσβλέπω ως επόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός, να συνεργάζομαι με τον Φάνη ως ο επόμενος Περιφερειάρχης Στερεάς. Προηγούνται βέβαια οι εθνικές εκλογές και θα ήθελα να μου πείτε αν ακόμα παραμένει ισχυρό το αίτημα για αυτοδυναμία, για να υπάρχει κυβερνησιμότητα ή υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Θα έλεγα ότι το αίτημα για αυτοδυναμία συνδέεται αφενός με την ανάγκη η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, αφετέρου με την ανάγκη να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο τολμηρά, ακόμα πιο αποφασιστικά και να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον. Και σε όσους ισχυρίζονται ότι η απλή αναλογική είναι το ενδεδειγμένο εκλογικό σύστημα, θα τους ζητούσαν να δούνε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα. Να αναφέρω ενδεικτικά δύο. Η μία είναι ο βόρειος γείτονάς μας, η Βουλγαρία, η οποία σε λίγες μέρες από τώρα θα έχει τις πέμπτες, επαναλαμβάνω, τις πέμπτες εκλογές μέσα σε δύο χρόνια, διότι είναι παντελώς αδύνατο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μια άλλη χώρα η οποία ταράζεται σήμερα και από μεγάλες διαδηλώσεις είναι το Ισραήλ και εκεί υπάρχει απλή αναλογική, υπάρχει μείζον ζήτημα κυβερνησιμότητας. Αλλά το μόνο να πω ότι και σε πολλές άλλες χώρες που υπάρχουν κυβερνήσεις συνασπισμού υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην συνεννόηση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία, μια χώρα η οποία έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας και παρά τα αυτά έχει μεγάλες δυσκολίες στο να μπορούν οι κυβερνητικοί εταίροι να συνοηθούν μεταξύ τους. Γιατί τα λέω αυτά?
διότι πιστεύω ακράδαντα ότι στην χώρα μας οι σταθερές κυβερνήσεις που απολαμβάνουν κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποτελούμενες από ένα κόμμα αλλά όχι μόνο από ένα χρώμα, το τονίζω αυτό, είναι οι πιο κατάλληλες, είναι οι πιο δοκιμασμένες και αυτές που μπορούν τελικά να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα κινηθεί πολύ γρήγορα στο δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει. Με ποιο χρώμα ταιριάζει το μπλε? Με ποιο χρώμα? Με ποιο χρώμα ταιριάζει το μπλε? Το μπλε ταιριάζει με το μπλε. Και εξάλλου το μπλε είναι το εθνικό μας χρώμα, είναι το χρώμα της σημαίας μας, είναι το χρώμα του ουρανού, είναι το χρώμα της θάλασσας. Αλλά το μπλε είναι ένα πολύ ευρύχωρο χρώμα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Νέα Δημοκρατία, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε, είναι μια ανοιχτή παράταξη, η οποία έχει μπορέσει και έχει ενσωματώσει στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, έχει ενσωματώσει νέες ιδέες. Είναι μια παράταξη εξαιρετικά ευρύχωρη. Μια παράταξη η οποία έχει αποδείξει, παρά τις δυσκολίες, τις αντικσότητες, τα λάθη τα οποία αναμφίβολα έχουν γίνει, ότι έχει και το σχέδιο και την βούληση να οδηγήσει την πατρίδα μπροστά, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία από τώρα μέχρι τις εκλογές να μιλήσουμε για τα σχέδιά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και τον απολογισμό μας, να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό, να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό όλα αυτά τα οποία πετύχαμε αυτήν την τετραετία εν μέσω πολύ μεγάλων, πρωτοφανών θα έλεγα, δυσκολιών, με θάρρος να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να αναγνωρίσουμε πεδία όπου υπήρχαν καθυστερήσεις, όπου ακόμα υπάρχουν και τώρα υστερήσεις, ελλείψεις. Η υγεία, μιας και με ρωτήσατε, είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να στρέψουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας τη δεύτερη τετραετία και κυρίως να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και του ρεαλισμού. Μακριά από την τοξικότητα, την πόλωση, η οποία δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει καθόλου τους πολίτες σήμερα, να επικαλεστούμε και τη λογική αλλά και το συναίσθημα των πολιτών, να τους μιλήσουμε για μια Ελλάδα για την οποία μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται μετά από μια εθνική τραγωδία ως κάτι το οποίο ίσως να μην ταιριάζει με το κλίμα των ημερών, όμως πάρα τα αυτά θέλω να θυμίσω κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου στους πολίτες ότι παρά τα λάθη μας, το τονίζω, τα οποία τα αναγνωρίσαμε, έχουμε πετύχει πολλά αυτή τη τετραετία και μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Είναι γεγονός ότι αυτή τη τετραετία, όπως σας είπε και ο πατέρας μου, περάσατε πάρα πολλά. Πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλές τραγωδίες. Όμως αυτή η τελευταία φαίνεται ότι πόνεσε πιο πολύ τον Έλληνα. Είχε κάτι διαφορετικό, ίσως επειδή τα νέα παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει τρόπος να υπουλωθούν αυτές οι πηγές? Υπάρχει τρόπος κάποια στιγμή να μην πονάνε οι Έλληνες για αυτό που συνέβη? Όλοι πονέσαμε, όλοι κλάψαμε. Πρώτα και πάνω απ' όλα, προφανώς, οι συγγενείς των θυμάτων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους. Και θα επαναλάβω κάτι το οποίο έχω ξαναγράψει, μια δέσμευση προσωπική την οποία έδωσα στη μητέρα του Σπύρου του Βούλγαρη. Έχασε άδικα τη ζωή του. Ένα νέο παιδί προέρχεται εδώ από την περιοχή σας, ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, όχι απλά για να μην ξανασυμβεί αυτό, αλλά για να αλλάξω όλα τα κακώς κείμενα τα οποία μας πληγώνουν. Και πράγματι αυτό το οποίο είδαμε στην τραγωδία των Ντεμπών είναι η έκφραση μιας Ελλάδας η οποία δεν μας αξίζει. Η Ελλάδα της αναξιοκρατίας, της μετριότητας, των έργων που δεν τελειώνουν ποτέ, της διάχυσης των ευθυνών. Εγώ από την πρώτη στιγμή ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν. Είπα ξεκάθαρα ότι προφανώς το έργο αυτό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ούτε εμείς όμως, παρότι το επιταχύναμε, προφτάσαμε να το ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό και έχουμε κι εμείς ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Αλλά το χρέος μου είναι να μετατρέψω την οργή, το θυμό, την στενοχώρια σε δημιουργικά αισθήματα. Να μάθουμε από τα λάθη μας και ακόμα πιο αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, να συγκρουστούμε με αυτό το οποίο αποκαλούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών βαθύ κράτος και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα του πώς λειτουργούν νησίδες του κρατικού μηχανισμού στην πατρίδα μας. Μπορούμε να το πετύχουμε? Έχουμε αξιοπιστία να το πετύχουμε? Πιστεύω πως ναι, διότι έχουμε δώσει δείγματα εγγραφής σε πολλά επίπεδα. Εμείς υλοποίησαμε τον gov.gr, μεγαλύτερη ίσως παρέμβαση στην δημόσια διοίκηση, η οποία απλοποίησε σημαντικά τις έβαθες του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος. Εμείς αναμορφώσαμε τον ΕΦΚΑ, πήραμε έναν οργανισμό ο οποίος ουσιαστικά ήταν στα πρόθεα της παράλυσης, τον εξυγχρονίσαμε και τώρα μπορεί και αποδίδει συντάξει σε 2 μήνες, εκεί που χρειαζόντουσαν 2 και 3 χρόνια. Εμείς παραλάβαμε μια ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας και καταφέραμε και την κάναμε μια ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία μπορεί να στηρίζει τους πολίτες σήμερα και να
προσφέρει μία, θα έλεγα, μία ασπίδα προστασίας απέναντι στις ακριβές τιμές του ρεύματος. Και να θυμίσω και κάτι ακόμα, ότι η δικιά μας παράταξη είναι αυτή που ιστορικά συγκρούστηκε με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος. Εμείς τα βάλαμε με τις τεχνίες της Ολυμπιακής, εμείς τα βάλαμε με τις τεχνίες του ΟΛΠ, όταν κάποιοι, θέλω να θυμίσω, κρεμόντουσαν στα κάγκελα του οργανισμού Λιμένος Πειραιός απέναντι στην ιδιωτικοποίηση. Εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής ότι μπορούμε. Και μπορούμε και θέλουμε να συγκρουστούμε με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, και εφόσον οι πολίτες με εμπιστευτούν και πάλι, να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι αυτή θα αποτελέσει μια κεντρική αποστολή μου τη δεύτερη τετραετία. Μετά από κάθε συνέντευξη, δίνουμε ένα ραντεβού για την επόμενη. Πότε θα είναι αυτό, να τα πούμε σωστά, Κεντρικής Ελλάδας? Με μεγάλη χαρά. Ξέρετε ότι τιμώ πάντα τα περιφερειακά κανάλια. Μπορεί να τα πούμε και πριν, που ξέρετε, καθώς η προεκλογική περίοδος αρχίσει σιγά-σιγά να θερμαίνεται. Μπορεί να με ξαναέχετε φιλοξενούμενο στο Star Κεντρικής Ελλάδος σε επόμενη περιοδία μου εδώ πέρα στην όμορφη περιφερειά σας. Να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα την επισκεφθώ και πάλι πριν από τις εκλογές. Εγώ ευχαριστώ. Ένα-δύο. Κάνει μια δήλωση. Ναι, είναι πιστική αποστολή. Μια φθόρα, δεν είναι αφήνιση. Ξέρω. Πάει από εκεί, πήγαινε.